Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Γιατί το καλησπέρα και το καλημέρα είναι πάρα πολύ σχετικό, γιατί ανάλογα με τις ώρες και τις μέρες βρισκόμαστε στα χωράφια, στον Θεσσαλικό κάμπο ή στον κάμπο της Ελλάδος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Άρα λοιπόν η πρόσκλησή μας προς εσάς είναι πάντα η ίδια. Καλημέρα, καλησπέρα. Το σημερινό μας αφιέρωμα είναι στην ασφάλεια του αγρότη από τη μία, αλλά και στη σωστή συντήρηση του μηχανήματος. Κοιτάξτε να δείτε ποιο μηχάνημα. Εδώ αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μηχάνημα το 1952. Πόσο έχει διαφοροποιηθεί αυτό το μηχάνημα το 1952 με ένα μηχάνημα του 2021. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά ο βασικός κορμός είναι ένας. Ότι ένα τέτοιο μηχάνημα, παλιό ή σύγχρονο, καλείται να μπει στη γη, να την οργώσει, να τη θερήσει, να την αλωνίσει και να κάνει όλες τις αγροτικές εργασίες οι οποίες θα βοηθήσουν τον αγρότη με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές και να του δώσουν μια άλλη εντελώς διαφορετική υπόσταση και υφή. Τα χρόνια πέρασαν, η τεχνολογία άλλαξε. Σίγουρα η σημερινή τεχνολογία, βασιζόμενη στην παλιά τεχνολογία, έχει διαφοροποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Αυτό που παραμένει όμως πάντα, σίγουρα είναι η συντήρηση και ασφάλεια. Μία σωστή συντήρηση σε ένα μηχάνημα ή παλιό ή καινούργιο του δίνει διάρκεια ζωής. Όσοι αγρότες κάνουν τη σωστή συντήρηση, δεν πηγαίνουν στα εξειδικευμένα συνεργεία πολύ σύντομα, αλλά πηγαίνουν. Όταν όμως θα πάνε και θα πρέπει να βρούνε τεχνικούς πλέον σήμερα συγκροτημένους, συγκεκριμένους, με γνώση που θα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ώστε να γίνει η σωστή συντήρηση. Πάνω στη σωστή συντήρηση σήμερα ένας νεαρός, ο Χρήστος ο Χίτας, θα μας μιλήσει και θα μας εξηγήσει πώς ανοίγουμε το καπό ενός τρακτέρ και τι γίνεται. Δηλαδή πώς γίνεται μια σωστή συντήρηση, πώς κάνουμε μείωση κόστους παραγωγής, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι πραγματικό. Γιατί με τη σωστή συντήρηση γλιτώνουμε πάρα πολλά λεφτά και με τη σωστή ενημέρωση το ίδιο. Άρα, μείωση κόστους παραγωγής και ασφάλεια είναι οι δύο βασικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα, στην αγροτική καθημερινότητα. Πάμε να γνωρίσουμε τον Χρήστο και να μας μιλήσει πώς γίνεται η σωστή συντήρηση, όχι πλέον ενός μηχανήματος του 1952, αλλά ενός μηχανήματος του 2021. Και όπως έλεγα προηγουμένως, η σωστή γνώση και η σωστή συντήρηση βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμε να κάνω μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο σήμερα. Γεια σας, λέγομαι Χίτας Χρήστος, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εξειδικεύομαι στον αγροτικό τομέα. Το α και το ω στην καλή λειτουργία ενός μηχανήματος είναι η σωστή συντήρησή του. Σήμερα θα σας δείξουμε 10 βασικά πράγματα πώς να κάνουμε σωστά τη συντήρηση του αγροτικού μας ελκυστήρα. Αρχικά πρέπει πάντα να έχουμε καθαρά φίλτρα λαδιού και πετρελαίου. Ο ημάντας μας πρέπει να είναι πάντα ελεγμένος
και να τηρεί τις προδιαγραφές σωστής λειτουργίας. Φίλτρο αέρος στον κινητήρα θα πρέπει να είναι πάντα καθαρό, να γίνεται αντικατάσταση στον προβλεπόμενο χρόνο συντήρησης και κατά τη διάρκεια της περιοδικής συντήρησης να πρέπει να το φυσάμε. Στο ηλεκτρικό κομμάτι θα πρέπει να γίνεται συχνή συντήρηση στο δυναμό, στη μίζα, ώστε να μην έχουμε απώλειες ρεύματος. Όσον αφορά τις μπαταρίες, θα πρέπει στον προβλεπόμενο χρόνο να γίνεται αντικατάστασή τους, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και μείνουμε ξαφνικά χωρίς να μπορεί να πάρει το μηχάνημα μπρος. Χριστό, πόσο σημαντική είναι η συντήρηση ενός μηχανήματος για την ασφάλεια του αγρότη ή του χειριστή? Εννοείται πως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πάνω στο μηχάνημα που απαιτούν πολύ σημαντικό και σοβαρό έλεγχο. Δεν μπορούμε να ψηφούμε ορισμένα συστήματα του μηχανήματος, όπως το σύστημα πέδησης, το τιμόνι, είναι πολύ βασική λειτουργία. Ένα τρακτέρ που η αντλία του δεν λειτουργεί στο 100% μπορεί να μας δημιουργήσει, ενώ κινούμαστε, είτε σε μεγάλους δρόμους, είτε και στο χωράφι, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημα τιμονιού, όπου όλοι καταλαβαίνουμε πως εκεί είναι πολύ επικίνδυνο. Ένα πρόβλημα ενώ κινούμαστε με 30-40 χιλιόμετρα με μια καρότσα είτε ένα βαρύ παραλυκόμενο. Αν το τιμόνι μας εκείνη τη στιγμή κάνει μια δυσλειτουργία, θα μας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσει. Οπότε θα πρέπει να γίνεται συχνός έλεγχος όλων αυτών των συστημάτων, σωστή συντήρηση, κατά την προβλεπόμενη περίοδο συντήρησης να γίνεται η αλλαγή λαδιών, φίλτρων, να γίνεται ο έλεγχος από συγκεκριμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς που ξέρουν τη δουλειά τους και μπορούν να σε κατατοπίσουν ως προς το τι πρέπει να αντικαταστήσεις το μηχάνημά σου. Πάμε να δούμε την καρδιά του κινητήρα και πώς γίνεται μια σωστή συντήρηση. Ναι. Πού θα πάμε τώρα? Θα σε οδηγήσω σε ένα μηχάνημα που μόλις έχει κάνει επισκευή, του ΣΑΣΜΑΝ. Ναι. Εδώ είναι το εργαστήριό σας, έτσι? Εδώ είναι το συνεργείο. Εδώ γίνεται όλη η δουλειά. Εδώ πίσω, να ξεκινήσουμε από πίσω λίγο, εδώ που είναι τα συστήματα. Εδώ είναι τα υδραυλικά του μηχανήματος. Εδώ πέρα είναι ό,τι έχει να κάνει με το παρελκόμενο. Πρέπει πάντα τα λάδια υδραυλικού να είναι κατά την προβλεπόμενη περίοδο συντήρησης ελεγμένα, να γίνεται αντικατάστασή τους όταν πρέπει. Τα φίλτρα θα πρέπει να αλλάζονται όπως και τα λάδια. Εδώ πέρα στο μηχάνημά μας βλέπουμε το υδραυλικό τριών σημείων. Εδώ είναι ό,τι έχει να κάνει με το παρελκόμενό μας. Εδώ γίνεται η ανάρτηση του παρελκομένου. Καταλαβαίνετε ότι εφόσον μιλάμε για παρελκόμενα συνήθως με πολύ μεγάλο βάρος, πόσο σημαντική είναι η σωστή συντήρηση και πρόληψη που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ τώρα, ας πούμε, έχει γίνει η επισκευή του υδραυλικού. Συχνά θα πρέπει να ελέγχουμε τις τσιμούχες, τις μπουκάλες, θα πρέπει να ελέγξουμε για διαρροές, πιθανές διαρροές είτε στον τάκο, είτε στα μαρκούτσια μας. Επιπλέον, βοηθητικά χειριστήρια, θα πρέπει να ελέγχουμε αν οι ταχυσύνδεσμοί μας είναι καλοί. Παρτικόφ, συχνός έλεγχος, να μην έχει ο άξονας κενά, αν όλα δουλεύουν σωστά. Και το βασικότερο απ' όλα, αν όλα αυτά έχουν σωστή λίπανση. Τα λάδια θα πρέπει να τα κάνουμε αντικατάσταση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και περιόδους εργασίας του μηχανήματος. Εννοείται ότι το φίλτρο ή τα φίλτρα θα πρέπει να αντικαθιστώνται και αυτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Θα σας δείξουμε τώρα. Χριστό, να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Τι θα πρέπει να προσέχει εδώ ο χειριστής πλέον εφόσον αυτό αποκατασταθεί όταν θα πάει να κάνει τις διάφορες συνδέσεις για την ασφάλειά του? Θα πρέπει πάντα να ελέγχει αν όλα έχουν κουμποθεί σωστά. Είναι πολύ βασικό, γιατί πολλές φορές από ταχύτητα, από κεκτημένη ταχύτητα, από απροσεξία μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. Όλα καλά με τη συντήρηση, αλλά και ο χειριστής εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το πώς θα κάνει η ανάρτηση του παρελκομένου του. Θα πρέπει να γίνει σωστά, τυπικά. Πλέον, όσο πιο καινούργια είναι τα μηχανήματα, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει αυτό, καθώς υπάρχουν κουμπάκια που σηκώνει το υδραυλικό μόνο του το μηχάνημα. Δεν είναι όπως παλιά που για να κάνεις ανάρτηση παρελκομένου θα έπρεπε να έχεις δύο άτομα. Τώρα μόνος του ένας χειριστής με πολύ προσοχή μπορεί να κάνει, να κουτσάρει το παρελκόμενό του χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάμε στην καρδιά του κινητήρα. Ναι. Εδώ τώρα είναι στη φάση που αυτό πλέον το έχετε ανοίξει εντελώς, έτσι. Εδώ έχουμε ανοίξει το σασμάν και θα κάνουμε και μια επισκευή τον κινητήρα του. Για πες μας δύο πράγματα εδώ για το σασμάν. Το σασμάν θα πρέπει... Αυτό τι πρόβλημα είχε παράδειγμα τώρα? Αυτό έκανε πολύ απότομα την κίνηση της ρεβέρσας, τον μπρος πίσω. Υπήρξαν κάποια μικροεξαρτήματα, τα οποία έχριζαν αντικατάστασης. Ο πελάτης λοιπόν το έφερε εδώ πέρα, κάναμε τις απαιτούμενες ενέργειες, είναι έτοιμο για να κλείσει το σασμάν και να τοποθετηθεί πάνω, δηλαδή είμαστε τώρα στην περίοδο της συντήρησής του, στις επισκευής του μάλλον, να το πούμε καλύτερα. Θα μπει το σασμάν πάνω, θα ελεγχθεί αν όλα δουλεύουν όπως πρέπει και θα παραδοθεί στον πελάτη. Τι άλλο θα πρέπει να προσέχει τώρα στον κινητήρα? Τώρα, ο κινητήρας, το α και το ω και στον κινητήρα είναι η σωστή λίπανσή του. Ένα μηχάνημα που θα αλλάξει τα λάδια και πάντα λάδια σωστά, λάδια που τηρούν τις προδιαγραφές της περιοχής μας και του τύπου του κινητήρα που φοράει το κάθε μηχάνημα, θα πρέπει να γίνεται η αντικατάστασή τους συνήθως σε 150 στα παλαιότερα, σε 250 ώρες στα πιο καινούρια. Μαζί πάντα θα πρέπει να αλλάζει το φίλτρο λαδιού. Θα πρέπει να κάνει συχνή αντικατάσταση των φίλτρων πετρελαίου, καθώς δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα από τα πετρέλαια σήμερα. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί συχνά πρόσθετα και καθαριστικά για το κύκλωμα καύσης, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι βοηθούν πάρα πολύ στη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, στην καλύτερη απόδοσή του, στην εξοικονόμηση καυσίμου, καθώς το καύσιμο, σαν να λέμε ότι ανεβαίνει η ποιότητά του, καθώς κάνουμε χρήση προσθέτων, και έτσι το αποτέλεσμα είναι ο αγρότης να γλιτώσει χρήματα στο σύνολό του από το καύσιμο. Επίσης, κάνοντας σωστή συντήρηση του κινητήρα, είναι το πιθανότερο να μην χρειαστεί μία γρήγορη επισκευή. Υπάρχουν κινητήρες που έχουν αντέξει 15 και 20.000 ώρες. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό έγινε γιατί ο εκάστοτε αγρότης έκανε σωστά τη συντήρηση του μηχανήματος, μπορεί να την έκανε μόνος του, μπορεί να πήγαινε σε εξειδικευμένα συνεργεία. Πάντως, κάτι έκανε σωστά. Μπορεί να χρησιμοποιούσε πάντα το σωστό τύπο λαδιού, στις σωστές ώρες, οπότε πάντα το μηχάνημα είχε σωστή λίπανση. Μηχάνημα που είναι πίσω μας βλέπω εκεί έχει εκδηθεί στην κυριολεξία, έτσι? Ναι. Εδώ πάμε επίσης για μια γενική επισκευή. Εδώ είχε πρόβλημα με το υδραυλικό σύστημα και με τις αντλίες, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Είχε πρόβλημα με το τιμόνι. Φτιάχτηκαν όλα, έχει κλείσει και είμαστε σε φάση να βάλουμε και την καμπίνα του και να δοκιμαστεί. Έχει γίνει
πλήρη αντικατάσταση των εξαρτημάτων και είμαστε έτοιμοι για να το ολοκληρώσουμε για να το παραδώσουμε. Θα πάμε τώρα και σε ένα πιο καινούριο μηχάνημα όπου τα πράγματα αλλάζουν λίγο. Κλείνεται το καπό, είναι έτοιμο να παραδοθεί όπως βλέπουμε εδώ αυτό το μηχάνημα. Σε λίγο, αφού έχουν γίνει τα απαιτούμενα σέρβις και η συντήρησή του, θα το παραδώσουμε στον πελάτη. Εγγυημένο, ελεγμένο από εξειδικευμένους τεχνικούς σε όλους τους τομείς, είτε μιλάμε για το θέμα των κινητήρων, είτε μιλάμε για το θέμα των σασμάν υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, μπορούμε να παραδώσουμε ένα μηχάνημα με εγγύηση καλής λειτουργίας. Το δικό συνεργείο εδώ έχει εξειδικευμένους τεχνικούς. Η εταιρεία μας έχει πλήρως εξειδικευμένους και καταρτισμένους τεχνικούς που κατά κύριο λόγο ο καθένας τους εξειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι πάνω στο μηχάνημα. Ο καθένας έχει αναλάβει και έχει εξειδικευτεί πάνω σε ένα κομμάτι ώστε το αποτέλεσμα να είναι απόλυτα εγγυημένο. Χρήστο, εδώ μπαίνουμε σε μια τεχνολογία πλέον προηγμένη με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές. Από ό,τι βλέπουμε, ο κινητήρας δεν έχει καμία σχέση με τους παλιούς. Πολλά έχουν προσθεθεί επάνω, αλλάζει όλη η δομή. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη νέα τεχνολογία και πώς αντιμετωπίζεται? Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στο μηχάνημα. Υπάρχουν μηχανήματα που πλέον κινούνται με βάση το ηλεκτρονικό τους κομμάτι. Είναι το α και το ω, αισθητήρες, πολλά καλώδια, εγκέφαλοι. Είναι πράγματα που κάνουν πιο σύνθετη τη λειτουργία του μηχανήματος, αλλά και πιο εύχρηστη. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ένα μηχάνημα σχετικά τελευταίας τεχνολογίας, με αρκετούς αισθητήρες στον κινητήρα, στο σασμάν, προειδοποιήσεις για το κάθε τι που μπορεί να έχει μια δυσλειτουργία στο σύστημά μας, θα ειδοποιηθούμε άμεσα και έγκαιρα. Δεν πρόκειται να προχωρήσει μια ζημιά περαιτέρω, παρά θα σταματήσει εκεί που ο αισθητήρας θα μας δώσει την απαιτούμενη ένδειξη. Εδώ πέρα, το α και το ω στη συντήρηση είναι η σύνδεση και η διάγνωση, η ηλεκτρονική διάγνωση των εγκεφάλων. Εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένα διαγνωστικά, βλέποντας τώρα εδώ πέρα το John Deere, έχουμε το διαγνωστικό της John Deere. Συνδεόμαστε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να συνδεθούμε με τους εγκεφάλους του κινητήρα, να δούμε κωδικούς βλάβης. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσλειτουργία, να κάνουμε τα απαιτούμενα readings, όπως θα λέει μέσα, και να δούμε πού εστιάζεται το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα προχωράμε και κάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την επισκευή και συντήρηση του μηχανήματός μας. Χριστό, πόσο ευαίσθητη είναι αυτή η νέα τεχνολογία? Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα επηρεάζονται εύκολα από καιρικές συνθήκες, από λάσπες, από βροχές. Γιατί μιλάμε για μηχανήματα τα οποία οργώνουν, σπέρνουν, θερίζουν σε λάσπη χειμώνα, καλοκαίρι. Ναι. Και δουλεύουν συνεχόμενα. Η παλιά τεχνολογία ήταν πολύ απλή. Ήταν καθαρά μηχανική. Σήμερα είναι ηλεκτρονική. Ναι. Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν κάποιες ανοχές και σε αυτά τα μηχανήματα, θα δούμε πολύ συχνά προβλήματα που έχουν γίνει από καιρικές συνθήκες. Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι ένα μηχάνημα που θα δουλέψει σε λάσπη, σε νερά, θα έχει κάποια προβληματάκια, πολύ πιθανό. Οξυδώσεις σε καλώδια, νερό μέσα σε φύσεις που θα δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό πλέον, σε αυτά τα μηχανήματα, πρέπει να γίνεται επίβλεψη από πολύ συγκεκριμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συντήρησης του μηχανήματος αυτού. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα εδώ. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλά
με ό,τι είπαμε στα προηγούμενα, με σωστή λίπανση, συντήρηση, έλεγχο. Εδώ έχουμε κάτι παραπάνω. Έχουμε πράγματα ηλεκτρονικά, τα οποία είναι υπερευαίσθητα. Χρήστο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Τα παλιά μηχανήματα πολλές φορές ήταν άκρως επικίνδυνα, γιατί είχαν πολλά μέρη ακάλυπτα. Λουριά, χίλια δυο πράγματα. Η νέα τεχνολογία προστατεύει τον αγρότη. Ναι. Εδώ πέρα τώρα θα δούμε πως κλείνοντας το καπό σχεδόν τίποτα δεν είναι ορατό. Πρέπει να ανοίξεις το καπό για να δεις πράγματα. Αυτό σίγουρα δίνει μια έξτρα προστασία. Όπως θα δούμε εδώ, αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε όλο τον κινητήρα μπροστά μας, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τίποτα. Είναι όλα κλειστά. Αυτό βοηθάει και το μηχάνημα από πιθανές, από τις καιρικές συνθήκες, του δίνει και αυτό μια έξτρα προστασία, αλλά και στον αγρότη, εννοείται. Οι καμπίνες σήμερα είναι πλέον καμπίνες ασφαλείας, καμπίνες, έτσι, είναι καμπίνες ασφαλείας, με πολλές προδιαγραφές, πολλά στάνταρ, πληρούν άπειρες προδιαγραφές ευρωπαϊκού και αμερικάνικου τύπου, πολλά ηλεκτρονικά, οθόνες, χειριστήρια, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Συστήματα κλιματισμού που δεν είναι όπως το παλιό απλό air condition που είχαν τα παλιότερα μηχανήματα, οπότε φίλτρα καμπίνας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ψεκασμό, τα απαραίτητα φίλτρα για την πρόληψη του αγρότη. Εδώ τώρα μιλάμε για πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα που βοηθάνε πάντα τον χειριστή. Τον προστατεύουν, τον βοηθάνε, τον εξυπηρετούν, ώστε η δουλειά του να είναι πιο ευχάριστη, πιο εύκολη. Τι θα πρέπει να προσέχουν οι αγρότες, ώστε και να αποφεύγουν τα ατυχήματα και να είναι και πιο σίγουροι με τη δουλειά τους, πιο ασφαλείς. Πάνω απ' όλα, δεν χρειάζεται να κάνουν ρυψοκίνδυνες κινήσεις. Όπως είπαμε, για παράδειγμα, δεν μπορείς να δουλεύει το μηχάνημα και να μπεις να κάνεις έναν έλεγχο από κάτω. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, θα πρέπει να αποφεύγουμε. Όταν κάνουμε ανάρτηση παρελκομένων, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και επίσης, όταν κάποιος χειρίζεται το μηχάνημα και εμείς είμαστε στον περίγυρο του μηχανήματος, επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός λάθος του χειριστή. Ένα άλλο κομμάτι σημαντικό, Χρήστο, είναι ότι τα ελαστικά πλέον δεν είναι βέβαια δική σας αρμοδιότητα, αλλά είναι και αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο. Η δική σου η άποψη ποια είναι? Λοιπόν, σήμερα έχουμε βγει ελαστικά με πολύ μεγάλη τεχνολογία. Έχουμε ελαστικά που μας βοηθάνε στην εξοικονόμηση καυσίμου, στο να μην διαλύεται το χωράφι και το αποτέλεσμα στην παραγωγή να είναι καλύτερο. Εντάξει, εκεί πρέπει να ακολουθούμε την τεχνολογία, τα νέα εξαρτήματα, όπως και στο ελαστικό, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο σύνολο της εργασίας μας. Χριστό, τα παλιά τα αγροτικά μηχανήματα δεν είχαν και δεν είχαν για κανένα λόγο αμορτισέρ. Σήμερα εδώ διαπιστώνομαι σήμερα ότι έχουμε μια μορφή αμορτισέρ. Έχουμε το λεγόμενο TLS μπροστά και την ανάρτηση καμπίνας. Ανάρτηση, ακριβώς. Αυτό η ανάρτηση αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι με άζωτο και με λάδια. Είναι βασικό σημείο του υδραυλικού συστήματος του μηχανήματος. Κινείται με λάδια. Έχει υποβοήθηση από το άζωτο και γίνεται η απόσβεση των κραδασμών στο μηχάνημα. Αυτό εννοείται πως δίνει μία άνεση στον χειριστή όταν οργώνει, όταν δουλεύει, είτε όταν κάνει μία μεταφορά. Η ανάρτηση καμπίνας επίσης είναι το α και το ω, καθώς εκεί βλέπουμε πολύ έντονη μείωση των κραδασμών κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Μιλώντας για την εξέλιξη του μηχανήματος και το πώς εξελίσσεται η τεχνολογία πάνω στον αγροτικό τομέα, δεν πρέπει να παραλείψουμε το κομμάτι του GPS. Μιλάμε για το τελευταίο βήμα που έχει κάνει η αγροτική τεχνολογία, ας πούμε. Υπάρχει δυνατότητα του χειρισμού του μηχανήματος εν ώρα εργασίας από ένα σύστημα GPS που κινείται με βάση δορυφόρου και μπορούμε να κάνουμε είτε όργωμα, είτε ψέκασμα, είτε σπορά, είτε να ρίξουμε λιπάσματα μέσω αυτού του συστήματος. Αυτό μας βοηθάει εννοείται στο να είναι πιο εύκολη η δουλειά μας, πιο σωστή, αλλά και σε πάροδο, με την πάροδο του χρόνου θα δούμε καλύτερη παραγωγή στο χωράφι μας. Αυτό γιατί δεν θα υπάρχουν απώλειες. Θα έχουμε τέλεια σπορά, γραμμικά και χωρίς κενά. Δεν θα ρίχνουμε διπλά λιπάσματα, διπλά ψεκάσματα, είτε θα μας μένουν μέρη του χωραφιού χωρίς να τα έχουμε περάσει με το αντίστοιχο φάρμακο. Αυτό σημαίνει ότι θα πιάσουμε κατά κύριο λόγο, αν είναι δυνατόν, το 100% της απόδοσης του χωραφιού. Δεν θα χάσουμε τίποτα. Αποδεδειγμένα από μελέτες που έχει γίνει, έχουμε δει ότι οι αγρότες που χρησιμοποιούν γεωργία ακριβίας έχουν σχεδόν 15 με 20% θα λέγαμε επιπλέον παραγωγή κάθε χρόνο. Θα ήθελα λίγο να μας πεις ότι όλα αυτά τα συστήματα είναι πάρα πολύ καλά, βοηθούν τον αγρότη με όλες αυτές τις παραμέτρους, οργώματα, σπορές, μηχανική ντομάτα, βαμπάκια, τεύλα, καλαμπόκια. Στα πάντα, ναι. Πίσω από αυτήν όμως την καλλιέργεια πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένη γνώση και εξειδικευμένο προσωπικό. Ναι, εννοείται. Εσύ, γνωρίζω, έχεις εξειδικευτεί εδώ η εταιρεία σας, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Ναι, έχουμε κάνει την απαραίτητη κατάρτιση σε αυτά τα μηχανήματα. Εννοείται πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς. Θα πρέπει η επίβλεψη και η εγκατάσταση των μηχανημάτων πάντα να γίνεται από άτομα που γνωρίζουν το αντικείμενο και θα το κάνουν όπως πρέπει. Εμείς έχουμε την απαραίτητη κατάρτιση και εξειδίκευση ώστε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του αγρότη και σε αυτό το κομμάτι. Φτάνοντας στο τέλος, αγαπητοί μου φίλοι, όπως διαπιστώσατε, η σωστή συντήρηση του αγροτικού μηχανήματος δίνει διάρκεια ζωής. Ευχαριστώ τον Χρήστο, γιατί μας μίλησε για την ασφάλεια των αγροτικών μηχανημάτων, μας μίλησε για την ασφάλεια των αγροτών, αλλά πάνω απ' όλα για τη σωστή συντήρηση από εξειδικευμένους τεχνίτες, οι οποίοι μπορούν να λύσουν όλα τα μηχανολογικά προβλήματα.